Κύριε Νικολόπουλε, ένα σχόλιο λίγο για τον συνεργάτη σας, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία. Ο συνεργάτης εθελοντής παρεδόθη στην αστυνομία από τον αστυνομικό μου μετά από την ενημέρωση που είχαμε από τον διοικητή ασφαλείας, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι αυτός, προφασιζόμενος τον υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, εξαπατούσε μετανάστες, ότι θα τους χορηγούσε κάρτα και λοιπές άδειες παραμονής. Αμέσως, ευρισκόμενος εκτός Αθηνών εγώ, σε περιοδία, έδωσα οδηγίες και αμέσως, παρά χρήμα, έψαξαν, τον βρήκαν οι δικοί μου συνεργάτες και ο αστυνομικός μου με το δικό μου αυτοκίνητο τον οδήγησε και τον παρέδωσε στην αστυνομία. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτή η μόνη αλήθεια από αυτό που βλέπω να παίζεται, και ενώ υπάρχουν γραπτές αλλά και on camera δηλώσεις μου να μην αποκαθιστούν την αλήθεια. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με ένα έγγραφο που δόθηκε προφανώς από τις υπηρεσίες της Βουλής, και εκεί τον αναφέρει μέσα από μια άδεια εισόδου ως συνεργάτη και μάλιστα επιστημονικό. Και η προπαγάνδα έχει τα ωριά της, γιατί μετά γελιοποιούνται όσοι τέτοιες καταδικαστές πράξεις κοινών απατεώνων θέλουν να τις μετατρέψουν σε πολιτικό ζήτημα. Και το λέω γιατί το έντυπο, αν θα το δείτε, κράζει μόνο του, κραυγάζει. Δεν υπάρχει υπογραφή μου, δεν είναι ο γραφικός μου χαρακτήρας, είναι του ιδίου του απατεώνος, όπου την άδεια εισόδου την έχει διαγράψει, όπως θα δείτε στο έντυπο που κυκλοφορεί, δηλαδή αυτό που δημοσιεύουν και αναδημοσιεύουν, και λέει αντί για άδεια εισόδου κάρτα. Έτσι λοιπόν, με ένα πλαστογραφημένο έντυπο, θέλουν κάποιοι την επομένη της καταδίκης του κυρίου Μπόμπολα, που ως κατηγορούμενος από εμένα, ο Γεώργιος και ο Φώτιος Μπόμπολας, καταδικάστηκαν ομόφωνα, την επομένη θέλουν κάποιοι να πλατσουρίσουν στα βρώμικα νερά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν θα μπορούσε να είναι επιστημονικός συνεργάτης ένας άνθρωπος που δεν διαθέτει ούτε καν ελληνική ταυτότητα, όπως έμαθα σήμερα εγώ, γιατί και εμάς εξαπατούσε αυτός ο εθελοντής λέγοντας ότι είναι Έλληνας με ελληνικό όνομα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει λοιπόν ελληνική ταυτότητα, πώς θα μπορούσε να γίνει συνεργάτης και μάλιστα της Βουλής, ενός βουλευτή? Τα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουν. Το γελίον θα πρέπει να γνωρίζουν οι συντάκτες αυτού του απαράδεκτου ρεπορτάζ. Φωνεύει. Το γεγονός είναι πραγματικό. Από μας παρεδόθη στην Ελλάς και πιστεύω και ζητάει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα την παραδειγματική του τιμωρία.